Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα social report και στο web TV του thecaller.gr σε μια ακόμη εκπομπή όπου κάθε εβδομάδα αναδεικνύουμε ένα κοινωνικό και ψυχολογικό θέμα. Αυτή την εβδομάδα καλεσμένη μου είναι η Γεωργία Λιαράκου. Ελπίζω να τονίζω σωστά το όνομα, Γεωργία. Όλα σωστά. Ωραία. Κοινωνική ανθρωπολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου εσένα για τη δική σου πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεις να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Και τι θα αφορά η σημερινή συζήτηση για να προειδεαστεί και ο κόσμος. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να διέπουν δύο ανθρώπους στο ενδεχόμενο να διαμορφώσουν μια ερωτική σχέση. Τώρα, χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να αφορούν την οικονομική τους κατάσταση, το κοινωνικό τους στάτους, την ηλικία τους, και άλλα βεβαίως που θα πούμε στη συνέχεια. Και με αφορμή την ιδιότητα την επαγγελματική που έχει η κυρία Λιαράκου, θα διερευνήσουμε τις προϋποθέσεις ως προς την διεκπαιρέωση μιας υγιούς σχέσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους διαφορετικούς. Θα ήθελα, κυρία Λιαράκου, να ξεκινήσω από το κομμάτι της ηλικίας και να ρωτήσω αν μπορεί να λειτουργήσει μια σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας ή από ένα σημείο και μετά υπάρχει μια σύγκρουση προτεραιοτήτων, είτε γιατί φεύγει ο ενθουσιασμός και ο έρωτας και αποκαλύπτεται λίγο πιο ομά η διαφορά μεταξύ των δύο, είτε ας μην ξεχνάμε ότι αν ένα ζευγάρι μείνει για πάρα πολλά χρόνια μαζί και έχει διαφορά ηλικίας, κάποια στιγμή αυτό το χάσμα ίσως να μεγαλώνει. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι πολλά. Ας ξεκινήσουμε με το ηλικιακό. Σίγουρα ένα ζευγάρι με μεγάλη διαφορά ηλικίας μπορεί αρμονικά, όμορφα, να συνυπάρχει για πολλά χρόνια. Μπορεί όμως και να μην μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι πολυπίκυλο, οπότε θα πούμε ένα εξαρτάται. Γενικότερα στις μέρες μας δεν βλέπουμε μόνο γυναίκες να επιλέγουν μεγαλύτερους άνδρες, βλέπουμε και νεαρότερους άνδρες να επιλέγουν να σχετίζονται με γυναίκες μεγαλύτερες. Ας μείνουμε όμως στο στερεότυπο με τις γυναίκες που επιλέγουν μεγαλύτερους άνδρες. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Συνήθως, ακόμα και αρχιετυπικά παρατηρούμε ότι οι γυναίκες έλκονται από μεγαλύτερους άνδρες διότι αισθάνονται ασφάλεια. Και όχι μόνο στο οικονομικά, όπως οι περισσότεροι νομίζουμε. Απλώς τους βρίσκουν να είναι πιο όριμοι, πιο δυναμικοί. Στη συνέχεια όμως, επειδή η σχέση είναι ένας ζωντανός οργανισμός και δεν μένει σταθερός, όπως οριμάζουν οι δύο άνθρωποι μέσα σε αυτή τη σχέση, έτσι οριμάζει και η ίδια η σχέση. Οπότε συχνά μέσα από αυτή την ορίμανση αρχίζουν να υπάρχουν και προστριβές. Αυτός ο άνδρας σταματάει να είναι ελκυστικός, επειδή ακριβώς χάνεται ο ερωτισμός λόγω της ηλικίας σιγά-σιγά. Οι ανάγκες διαφοροποιούνται και από τις δύο πλευρές. Άλλα πράγματα αποζητά ένας μεγαλύτερος άνδρας σιγά-σιγά από μια γυναίκα και άλλα πράγματα αποζητά μια γυναίκα που μεγαλώνει από έναν άνδρα. Οπότε κάπου εκεί αρχίζει και αλλάζει και το συμβόλαιο της σχέσης. Γιατί καλό εδώ πέρα είναι να πούμε ότι όλες οι σχέσεις διέπονται από ένα άτυπο συμβόλαιο. Όλα τα συμβόλαια δεν υπογράφονται. Είναι αυτά που δημιουργούνται και επί της ουσίας δεν τα συζητάμε και ποτέ. Δεν ξέρω αν είμαστε ok με το κομμάτι. Ήσασταν πάρα πολύ κατανοητοί. Κρατάμε λοιπόν ότι είναι εφικτό, αλλά εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διέπουν την κάθε σχέση ξεχωριστά, αλλά και από την εξέλιξή της. Άρα είναι κάτι το οποίο διαφοροποιείται από σχέση σε σχέση. Βεβαίως, να μην ξεχάσω εδώ να πω ότι σημαντικό κομμάτι είναι και τα βιώματα. Η επιλογή μας, το αν θα πάρουμε έναν άντρα ή μια γυναίκα μικρότερη ή μεγαλύτερη, είναι συνδεδεμένο με τις βιωματικές μας εμπειρίες, τις παιδικές. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και να σας ρωτήσω τι είδους εμπειρίες. Τώρα συνοπτικά, γιατί κατανοώ ότι είναι ένα πολύ βαθύ θέμα, αλλά τι είδους εμπειρίες π.χ. θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την ανάγκη ενός ανθρώπου να σχετιστεί με έναν μεγαλύτερο άνθρωπο? Αυτό νομίζω είναι το πιο απλό. Συνήθως η απόρριψη. Μία γυναίκα, ένα κορίτσι που έχει μεγαλώσει
μέσα σε μια οικογένεια όπου έχει αποδεκτεί την απόρριψη του πατέρα, είτε γιατί αυτός απλά εγκατέλειψε την οικογένεια, είτε γιατί οι τρόποι του ήταν αρκετά αυταρχικοί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποζητά στη ζωή της την ασφάλεια που δίνει ένας σε εισαγωγικά το πρότυπο ενός αυταρχικού μπαμπά, οπότε να επιλέξει στη ζωή της έναν μεγαλύτερο άνδρα. Ωστόσο όμως αυτό μπορεί να συμβεί, να το δούμε να συμβαίνει και ανάστροφα. Δηλαδή να επιλέξουμε έναν μικρότερο άντρα. Έναν τελείως διαφορετικό άντρα. Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα λίγο να πάμε τώρα και στο κομμάτι λίγο το οικονομικό. Οι μισθοί ορισμένων ζευγαριών παρουσιάζουν μια μεγάλη οικονομική απόκληση. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εικόνα του ενός ή του άλλου, αν μπορεί να οδηγήσει σε χειριστικές συμπεριφορές. Τώρα αυτά είναι δύο διαφορετικά υποερωτήματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Επειδή έχει αποδειχθεί και νομίζω θα συμφωνήσετε ότι ο θαυμασμός είναι ένα συνέστημα το οποίο δημιουργεί έλξη. Θέλω να ρωτήσω αν μπορεί αυτό να χαθεί, αν η οικονομική δυνατότητα του ενός είναι πολύ διαφορετική από την δυνατότητα του άλλου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι πώς έχει ξεκινήσει μία σχέση. Αν ένα ζευγάρι έχει συνδεθεί με το συμβόλαιο μιας μεγάλης οικονομικής απόκλησης, συνήθως αυτό δεν θα αποτελέσει σε βάθος χρόνου πρόβλημα. Ωστόσο όμως μπορεί και να αποτελέσει πρόβλημα, ακόμα και αν το συμβόλαιο είναι πολύ σαφές εξ αρχής. Να πω λίγο συγγνώμη για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, όταν λέμε συμβόλαιο, εννοούμε τους άτυπους κανόνες μέσα από τους οποίους πατοδοτήθηκε η σχέση στην αρχή της. Αυτό εννοούμε συμβόλαιο, έτσι. Ακριβώς. Συγγνώμη που για μένα κάτι δεδομένο είναι κάτι δεδομένο. Ναι, και δεν πειράζει, γι' αυτό το ξεκαθαρίσαμε, για να μπορέσει και ο κόσμος λίγο να το κατανοεί. Να το βάλει ως εικόνα στο μυαλό του. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, όταν τα δεδομένα με τα οποία ξεκινάει μία σχέση είναι μία μεγάλη οικονομική απόκληση στις αποδοχές, στις απολαβές ενός ζευγαριού, συνήθως αυτό δεν αποτελεί ούτε εξελικτικά πρόβλημα. Ωστόσο όμως μπορεί και να αποτελέσει, γιατί όπως είπαμε η σχέση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε τα δεδομένα, τα ατομικά δεδομένα στη ζωή κάθε ανθρώπου αλλάζουν. Αν αλλάξουν οι απαιτήσεις μας, οι ανάγκες μας, ακόμα και το πώς αντιμετωπίζουμε και το πώς βλέπουμε τη ζωή, θα αρχίσει να αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουμε τον σύντροφό μας, τον την σύντροφό μας. Οπότε θα αρχίσουν να αλλάζουν και οι απαιτήσεις. Και όπου ακούμε απαίτηση και αίτημα, υπάρχει κάπου εκεί πέρα γύρω και το κομμάτι χρήμα. Οπότε, ναι, αλλάζει η εικόνα. Έναν άνθρωπο που μπορεί να τον έχουμε πολλά χρόνια στη ζωή μας και να έχει ένα πολύ χαμηλό εισόδημα και να μην μας ενοχλεί και να τον θαυμάζουμε, μπορεί σε βάθος χρόνου, μέσα από κάποιες αλλαγές που έρχονται σιγά σιγά και δεν τις αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να μας τις υποδείξει ένας ειδικός, ούτε και εμείς οι ίδιοι, μπορεί ξαφνικά να αρχίσουν πράγματα που δεν μας ενοχλούσαν στο παρελθόν, να μας ενοχλούν και να μην αντιλαμβανόμαστε, όπως είπα, και εμείς οι ίδιοι. Γιατί. Και αυτό είναι, έχει να κάνει με το οικονομικό. Δυστυχώς, είναι πολύ δυστυχώς ότι τα οικονομικά καθορίζουν τις σχέσεις μας και την αυταξία μας. Δηλαδή, το πώς βλέπουμε και τους συντρόφους μας και τον εαυτό μας τον ίδιο. Δηλαδή, μάλιστα, έχω χρήματα, νιώθω αυτοπεποίθηση και νομίζω όλοι μας το βλέπουμε γύρω μας και ίσως να το βιώνουμε και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πώς αισθανόμαστε την πρώτη μέρα που πήραμε το μισθό μας και πώς αισθανόμαστε στα μέσα ή στο τέλος του μήνα, όταν έχει αρχίσει ο λογαριασμός να πέφτει. Σωστά, σωστά. Ωραία, μπορεί να οδηγήσει και σε χειριστικές συμπεριφορές, δηλαδή το μέλος της σχέσης, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, να νοηματοδοτήσει τη σχέση απόλυτα μέσα από την οικονομική απόκληση που υπάρχει και να αρχίσει να γίνεται χειριστικός προς τον άλλον που μπορεί να έχει μικρότερη οικονομική άνεση και όλο αυτό να περνάει στον ιστό της σχέσης αλλά και σε άλλους τομείς της σχέσης. Είναι σύνηθες να συμβαίνει αυτό. Και αυτό συμβαίνει συνήθως, έχει να κάνει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, Ζαφύρη. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοεκτίμηση και θεωρούν ή έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, θεωρούν ότι ο μόνος λόγος για να είναι ένας άλλος άνθρωπος μαζί τους είναι το χρήμα. Και φυσικά αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι όλο αυτό μας πηγαίνει πίσω στο πώς είναι δομημένη η προσωπικότητά μας
από την γονεϊκή μας οικογένεια. Οπότε ναι, υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται χειριστικοί μέσα από τα οικονομικά τους. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί αυτό φέρει πολύ μεγάλη πληγή στη σχέση και κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει και σε βαθύ ρήγμα στη σχέση, οπότε να έρθει και ο χωρισμός. Επειδή μιλήσαμε τώρα για ανασφάλεια και επειδή έχουν πολλές γενιές γαλουχηθεί με το στερεότυπο ενός άντρα που έχει μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα από τη γυναίκα, ακόμη και να μην είναι πλούσιος, κάποιοι ενστερνίζονται ότι την άποψη πως στην περίπτωση που ένας άντρας βγάζει λιγότερα χρήματα από τη γυναίκα, που κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις σήμερα και ευτυχώς συμβαίνει μέσα από την ισότητα των δύο φύλων και την επαγγελματική αποκατάσταση της γυναίκας, ότι σε βάθος χρόνου δημιουργούνται κάποια προβλήματα ανταγωνισμού που πηγάζουν από την ασφάλεια του άνδρα για την αξία του. Δηλαδή, επειδή ακριβώς νοηματοδοτεί την αξία του μέσα από το χρήμα, αλλά και ενδεχομένως μέσα από αυτό που είπαμε πριν, ότι παρέχει κάποια ασφάλεια και προστασία στη γυναίκα, μπορεί και πιο καλοπροαίρετα δηλαδή, να το σκέφτεται, να αρχίσει ανάξιος να είναι δίπλα σε αυτή τη γυναίκα και όλο αυτό να περνάει και μέσα στη σχέση και στην συμπεριφορά του άντρα. Θέλω να μου πεις λίγο, Γεωργία, τι γνώμη έχεις. Ο ανδρισμός είναι συνυφασμένος, δυστυχώς, μέσα από το πέρασμα των ετών, με τη σχέση που έχει ο άνδρας με τα χρήματα. Είναι ταυτισμένος, λοιπόν, ο ανδρισμός με τα χρήματα. Mm-hmm. Όσο πιο πολλά χρήματα έχει ένας άνδρας, όσο πιο καλά στέκεται σε αυτό το τομέα, τόσο πιο άνδρας, λυπάμαι που το λέω, αισθάνεται. Αυτό δεν ισχύει τόσο έντονα, θέλω να πιστεύω, σήμερα, γιατί όπως είπες και εσύ, προσπαθούν οι νέες γενιές να γαλουχίσουν λίγο διαφορετικά τα παιδιά τους, και τους άνδρες και τις γυναίκες. Ωστόσο, όμως, παρόλα αυτά, έχει αφήσει όλο αυτό το στερεότυπο, έχει αφήσει τη σκιά του πάνω στους άνδρες και ακόμα κι αν νοητικά δεν το πιστεύουν, βγαίνει στη συμπεριφορά. Βγαίνει πιο έντονα στη συμπεριφορά, κυρίως όταν ο άνδρας χάσει είτε τη δουλειά του, είτε πέσει ο μισθός του για κάποιους λόγους. Οπότε υπάρχει μια αποσταθεροποίηση μέσα στη σχέση. Αρχίζει λοιπόν να αισθάνεται μια ανασφάλεια. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και αν και η σύντροφος, παύλα σύζυγος, όπως θέλουμε ας το πούμε, δεν το διαχειριστεί σωστά και τον κάνει και αυτή να αισθανθεί ανασφάλεια, τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Διότι όσο και αν δεν μας αρέσει και όσο και αν προσπαθούμε να τα αλλάξουμε, παρατηρούμε ότι αυτό το στερεότυπο ακόμα και σήμερα ανατροφοδοτείται μέσα από τις διαφημίσεις και γενικότερα μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ακόμα και μέσα από τις ταινίες και μέσα από τις σειρές που παρακολουθούμε. Το πρότυπο του άνδρα με τα χρήματα που προσφέρει ασφάλεια στη γυναίκα μέσα από αυτά, με λυπεί, αλλά το βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Και ακόμα και οι γυναίκες προσπαθούν να το συντηρήσουν μέσω της αναζήτησης αυτού. Δηλαδή, ακόμα και εμείς οι γυναίκες συντηρούμε όλη αυτή την κατάσταση και δημιουργούμε ανασφάλεια στους άντρες. Όταν ένα 25χρονο κορίτσι, αντί να κοιτάξει ένα συνομήλικό της, κοιτάει άντρες πολύ μεγαλύτερους με φουσκωμένο πορτοφόλι, ο 25άρης, ο 20άρης, πώς νιώθει όταν δεν μπορεί να διεκδικήσει μία συνομήλικη του? Μάλιστα. Αυτό το πράγμα, εγώ μιλάω τώρα, θα αναφερθώ λίγο στο αντίστροφο, στον άνδρα ο οποίος έχει λιγότερα χρήματα από την γυναίκα. Η ανασφάλεια αυτή πηγάζει από τις στερεοτυπικές αντιλήψεις με τις οποίες η κοινωνία θέλει να γαλουχίσει τους ανθρώπους, ή έχει να κάνει λίγο και με μια εκγενετής διαφορά μεταξύ των δύο ως προς τη συναισθηματική ανάγκη του ενός και του άλλου? Δηλαδή, μήπως μια εκγενετής συναισθηματική ανάγκη του άνδρα να προσφέρει ασφάλεια στην οικογένεια και της γυναίκας να αντιλαμβάνει, νοηματοδοτείται στις οργανωμένες κοινωνίες τα τελευταία χιλιάδες χρόνια και μέσα από το οικονομικό, μήπως παίζει και αυτό ρόλο? Όλα παίζουν ρόλο. Οι καταστάσεις είναι πολύ παραγωγικές. Εγώ στο μόνο που, όχι ακριβώς θα διαφωνήσω, έτσι λίγο θα διαφοροποιήσω, mm-hmm. αυτό το εκγενετής που είπες. Δεν γεννιόμαστε με τα στερεότυπα, ωστόσο υπάρχουν τα αρχέτυπα. Δηλαδή,
Έχουμε, μέσα στο DNA μας είναι, έχουμε κάτι σαν αποτυπώματα, ας το πούμε, από τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είναι ο άντρας το κυρίαρχο αρσενικό που αρχετυπικά φροντίζει τη γυναίκα. Αυτό κάπως έχει με κάποιο τρόπο αποτυπωθεί μέσα στο DNA μας. Ισχύει λοιπόν και αυτό. Είναι αρκετά πολύπλοκο. Το συντηρούμε τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες, το συντηρούμε και λίγο το έχουμε μπερδέψει. Και με ποιο τρόπο το έχουμε μπερδέψει? Το έχουμε μπερδέψει γιατί η γυναίκα σήμερα εργάζεται. Υπάρχει μία ισοτιμία. Και όλο αυτό μας έχει μπερδέψει. Ενώ καλώς υπάρχει ισοτιμία και όλη αυτή η ισότητα, αλλά ενώ από τη μία υπάρχει ισοτιμία, υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προς τους άνδρες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω. Απόλυτα, απόλυτα. Μάλιστα. Ωραία. Παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώσατε ή... Όχι. Αυτό όχι, δεν, επειδή είναι πολύπλοκο, δεν μπορώ να το απαντήσω με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, απλώς θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν ένας άνδρας έχει πολύ μικρότερο εισόδημα, αντιμετωπίζει πολυπίκυλα προβλήματα στη σημερινή κοινωνία και όλο αυτό αποτυπώνεται στην αυτοεκτίμησή του και στην εξέλιξή του, ακόμα και στην επιλογή συντρόφου, εργασίας και οτιδήποτε άλλο. Και στην κοινωνικότητά του αποτυπώνεται. Εν τω μεταξύ, παρατηρώ ότι το πηγαίνω να αλλάξω ένα ερώτηση, μία στον ενικό, μία στο πολιτικό. Πρέπει να έχω στο καλό μου ότι συμφωνήσαμε να μιλάμε στον ενικό, Γεωργία. Οπότε... Η αλήθεια είναι ότι το προτιμώ τον ενικό. Είναι πιο ανθρώπινος και επειδή μιλάμε και για ένα θέμα αρκετά ανθρώπινο που υπάρχει γύρω μας και όλοι το βιώνουμε, έστω σε έναν μικρό ή μεγάλο βαθμό, όντως συμβαδίζει πιο πολύ και με τη συνέντευξη. Θα ήθελα να πάμε τώρα λίγο στο κοινωνικό στάτους των ανθρώπων, γιατί πολλές φορές διαμορφώνονται σχέσεις με ανθρώπους διαφορετικού κοινωνικού στάτους, είτε επειδή κάποιος είναι πιο δημοφιλής λόγω προσωπικότητας, είτε λόγω επαγγέλματος έχει κατακτήσει την καταξίωση, όπως ας πούμε ένας πολύ γνωστός ηθοποιός, τραγουδιστής ή πολιτικός. Στην περίπτωση λοιπόν που ένας τέτοιος άνθρωπος συνάπτει σχέση με κάποιον άλλον πιο απλό, πιο καθημερινό, με ένα επάγγελμα πιο συμβατό και με λιγότερη κοινωνική καταξίωση, όχι επειδή βεβαίως είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά επειδή βεβαίως δεν λαμβάνει τα φώτα της δημοσιότητας και άρα την κοινωνική αποδοχή σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αν μπορεί να διατηρηθεί η ισορροπία σε μία σχέση μεταξύ δύο τέτοιων ανθρώπων ή αν με κάποιον τρόπο ο θαυμασμός του ενός προς του άλλου δεν είναι ισορροπημένος και είναι λίγο μονόπλευρος. Λοιπόν, η απάντηση νομίζω ότι είναι αρκετά απλή. Φυσικά και μπορεί να υπάρξει μία τέτοια σχέση. Είναι ένα πολύ σαφές συμβόλαιο σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με ένα χι υψηλό κοινωνικό στάτους που απολαμβάνει είτε το θαυμασμό είτε την αποδοχή, όλα αυτά που προείπες, για ποιο λόγο, αν δεν ερωτευτεί τρελά και αν δεν συμβεί κάτι το πολύ έντονο, να απευθυνθεί σε ένα άτομο το οποίο δεν ανήκει στον κύκλο του και ανήκει σε έναν κύκλο αρκετά διαφορετικό από το δικό του? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Είναι ο θαυμαστής και ο θαυμαζόμενος. Ο άνθρωπος που επιλέγει να διαλέξει έναν άνθρωπο εκτός του δικού του κύκλου, σίγουρα βγαίνεται από κάποιες ανασφάλειες, έχει την ανάγκη να είναι ο κυρίαρχος μέσα σε αυτή τη σχέση και αποζητά έναν μόνιμο, έναν συνεχές θαυμασμό. Οπότε, μοιραία, ασυνείδητο, φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν στο υποσυνείδητο. Δεν υπάρχει στο νητικό κομμάτι ότι θα επιλέξω έναν άνθρωπο που βρίσκεται με ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό μου κοινωνικό στάτους. Σε καμία των περιπτώσεων. Ασυνείδητα συμβαίνουν όλα αυτά. Οπότε θα επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος θα του διασφαλίσει ότι θα τον θαυμάζει, ότι θα τον αποδέχεται, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον απορρίψει. Από την άλλη πλευρά, ο άλλος που βρίσκεται σε ένα λίγο, σε εισαγωγικά, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη, υποδέστερο κύκλο, που δεν απολαμβάνει όλη αυτή την αποδοχή και το θαυμασμό, νιώθει πάρα πολύ όμορφα, όπου κατάφερε
να αλλάξει κύκλο, να μπει σε ένα κύκλο τον οποίο ούτε καν τον φανταζόταν στα πιο τρελά του όνειρα. Νιώθει λοιπόν ότι θα πάρει λίγη λάμψη όντας αυτό τον άνθρωπο μέσα από την συναναστροφή και την τριβή μαζί του, αλλά και με την ίδια του την ζωή και όντας μέρος αυτής. Ακριβώς, το είπες πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφα το είπες. Όλο αυτό στην αρχή μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ όμορφα. Και μπορεί να μην λειτουργήσει μόνο στην αρχή όμορφα, μπορεί να λειτουργήσει και για πάντα. Αρκεί να μην αποσταθεροποιηθεί η κατάσταση. Να μην αλλάξει το συμβόλαιο, η συμφωνία η άτυπη που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Εσύ για πάντα θα με θαυμάζεις και εγώ θα κάθομαι να με θαυμάζει. Άρα μου λες, Γεωργία, ότι αν επειδή ακριβώς οι λόγοι που ένας και ο άλλος οι λόγοι που επέλεξε ο ένας και τον άλλον είναι συγκεκριμένοι, αν αναδιαμορφωθούν οι προτεραιότητες μέσα σε αυτή τη σχέση, θα πάυσει να υπάρχει η ισορροπία, ενδεχομένως και η έλξη, γιατί θα κλονιστούν αυτές οι κριτήρια με τα οποία επέλεξε ο ένας και τον άλλον, τα οποία τι εξυπηρετούν, τις συναισθηματικές ανάγκες του ενός και του άλλου. Ακριβώς. Εξυπηρετούνται δύο διαφορετικές, όπως το είπες, συναισθηματικές ανάγκες. Μάλιστα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται τέτοιου τύπου σχέσεις. Μέσα από το υποσυνείδητο. Mm-hmm. Είναι υποσυνείδητες όλες αυτές οι επιλογές. Τώρα, αν όλο αυτό αλλάξει, δηλαδή ο θαυμαστής νιώσει αρκετά δυνατός και αποφασίσει να βρεθεί σε μία σχέση ισοτιμίας με τον σύντροφό του, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη αποσταθεροποίηση, διότι ο θαυμαζόμενος, το αντικείμενο του πόθου και της λατρείας, θα νιώσει την απόρριψη. Οπότε θα έρθει ο θυμός, θα έρθουν οι συγκρούσεις και μάλλον εν συνεχεία θα είναι αναπόφευτος και ο χωρισμός. Μάλιστα. Είναι δύσκολες αυτές οι σχέσεις, γιατί η βάση τους έχει να κάνει με κάποια λεπτά ζητήματα συναισθηματικής φύσεως και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Δηλαδή, ένα κοινό που μπορεί να έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση σε τελείως διαφορετικό επίπεδο ο ένας από τον άλλον. Ωστόσο, όμως, είναι κοινό. Ακριβώς, μια χαμηλή αυτοεκτίμηση που εκφράζεται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Ωραία. Να φύγουμε λοιπόν από τα πιο σύνθετα και πιο συγκεκριμένα ερωτήματα και να κλείσουμε τη συνέντευξη με ένα πιο γενικό, αλλά διαχρονικό και ιδιαίτερα ουσιώδες. Και εσύ ως πιο ειδικός, θα ήθελα να μας απαντήσεις ποια είναι τελικά, ρε Γεωργία, τα συστατικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας υγιούς σχέσης που συνοδεύεται και από έρωτα. Είναι, ας πούμε, η κοινή αντίληψη για την λειτουργία της σχέσης, δηλαδή η κοσμοθεωρία ως προς το τι σημαίνει σχέση, ποια είναι τα στοιχεία που την διέπουν, είναι να υπάρχουν κοινές απόψεις για τη ζωή, για την πολιτική, για τα θέματα τα κοινωνικά, είναι να υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα, ενδεχομένως ένα κοινό επάγγελμα ή κοινές δραστηριότητες, ή είναι κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε και μέσα στα υποερωτήματα. Είναι κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε, θα πω. Ποιο είναι, να μάθουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα θα μάθουμε λοιπόν και μυστικές συνταγές. Yeah. Καταρχήν να ξεκινήσω να πω ότι ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα αυθόρμητο, έντονο, το οποίο μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, να μην υπάρχει λοιπόν ένας αυτοέλεγχος. Δεν είναι απαραίτητο ο έρωτας να οδηγήσει σε μία σχέση, είτε υγιής, είτε μη υγιής, διότι η σχέση δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα ενός έρωτα. Ο έρωτας, επίσης, όπως είπαμε, δεν οδηγεί στη σχέση. Μπορεί να οδηγήσει και σε ένα χωρισμό. Έρωτας σημαίνει πάθος. Αυτό το πάθος, όπως και όλα τα πάθη, δεν μπορούν να είναι για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ένας έρωτας μπορεί να διαρκέσει 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, πολύ βαριά 9 μήνες. Και αυτό γιατί. Δεν μπορεί να υπάρχει έρωτας όταν αρχίζουμε και γνωρίζουμε σιγά-σιγά ο ένας τον άλλο. Μπορεί όμως να υπάρχει, όπως είπες και εσύ, σχέση. Ένας έρωτας μεγάλος και όμορφος να οδηγηθεί σε μία σχέση. Όταν όμως θα ξεκινήσουμε αυτή τη σχέση, είναι σαν να την ξεκινάμε από την αρχή. Διότι μέσα από αυτό το πάθος που προϋπήρχε, δεν έχουμε καταφέρει να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Μέσα στον έρωτα όλα φαντάζουν ιδανικά. Όλα είναι όμορφα.
Όταν λοιπόν φεύγει σιγά σιγά ο έρωτας, ερχόμαστε σε μια γνωριμία και σε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Δηλαδή αρχίζουν και λίγο οι ξυνήλες. Το ότι εκείνο που κάνεις δεν μ' αρέσει, το άλλο που κάνεις δεν μ' αρέσει και τα συναφή. Πάμε λοιπόν στη μυστική συσσαγωγικά συνταγή που διέπει μια υγιή σχέση. Αυτό είναι ο σεβασμός. Και θα ξεκινήσω με τον αυτοσεβασμό. Πρώτο συστατικό στοιχείο, ο αυτοσεβασμός. Δεύτερο στοιχείο, ο σεβασμός του άλλου. Πάμε σε ένα τρίτο συστατικό στοιχείο. Να μπορούμε να ακούμε τον άλλο. Τέταρτο, να μπορούμε να σεβόμαστε τις απόψεις και τη διαφορετικότητα του άλλου. Όταν θα καταφέρουμε να σεβαστούμε, να ακούσουμε και να επικοινωνήσουμε σε όλα αυτά τα κομμάτια, τότε σε ένα βαθμό θα έχουμε καταφέρει να έχουμε μια υγιή σχέση. Πάμε και σε ένα επόμενο κομμάτι. Τη συγχώνευση. Σε όλα αυτά που είπες πιο πριν, σε όλα αυτά που ανέφερες, Ζαφύρη, για τα κοινά, το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κοινά. Είναι ένα στερεότυπο το οποίο προάγεται. Αχ, τι ωραίο ζευγάρι που είσαστε. Έχετε τόσα πολλά κοινά, κάνετε τόσα πολλά πράγματα μαζί. Πω, είναι φανταστικό. Εμένα πάλι δεν μου ακούγεται καθόλου φανταστικό. Μου ακούγεται μάλλον συγχωνευτικό. Mm-hmm. Αν το δεις από μια άλλη οπτική γωνία και μάλιστα αν το δεις και από μια θεραπευτική γωνία, θα δεις κάπου μέσα σε αυτή τη σχέση ο ένας από τους δύο να καταπιέζεται. Να έχει συγχωνεύσει το εγώ του μέσα σε αυτό το εμείς. Εμείς. Άρα περισσότερο συμβιβάζεται παρά επιθυμεί αυτή τη γραμμή στη σχέση. Ακριβώς. Βεβαίως, εδώ πέρα να πούμε ότι όλα αυτά λειτουργούν μέσα σε ένα εντελώς ασυνείδητο επίπεδο. Δηλαδή, θα δεις πάρα πολλά ευτυχισμένα ζευγάρια που κάνουν πολλά πράγματα από κοινού. Τους ακούς να λένε, μας αρέσουν τα ίδια φαγητά, μας αρέσουν τα ίδια πράγματα, μακάρι να μπορούσαμε να δουλεύουμε και στην ίδια επιχείρηση. Ανατριχή λένε για μένα όλο αυτό. Και για μένα, γι' αυτό γελάω. Οι σχέσεις χρειάζονται οξυγόνωση. Οι άνθρωποι χρειάζονται αποστάσεις. Ένα άλλο συστατικό βασικό και πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορέσει να υπάρχει το εγώ μέσα στο εμείς. Είναι κάτι που το βρίσκουμε πάρα πολύ δύσκολα και ακούμε συχνά. Είσαι πολύ εγωιστής. Γιατί είναι εγωιστής ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τις ανάγκες του? Είναι εγωιστής γιατί πολύ απλά έχουμε την εντύπωση ότι μέσα στη σχέση οι ανάγκες μας συγκρούονται. Όχι, δεν συγκρούονται. Μπορούν να είναι διαφορετικές. Μπορούμε να συνυπάρχουμε θέλοντας διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Mm-hmm. Μας τα έχουν πει όμως διαφορετικά. Οπότε γι' αυτό και μπερδευόμαστε. Για να ολοκληρώσω όμως, φυσικά θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο νομίζω όλα τα ζευγάρια το βιώνουν. Και αυτό είναι το κομμάτι της ευθύνης. Δηλαδή, πάνω στους καυγάδες, ακούμε συχνά τα ζευγάρια να ψάχνουν να βρούνε έναν υπεύθυνο. Κάπου να αποδώσουν την ευθύνη. Μεγάλο λάθος. Άρα πώς θα πρέπει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίζεται ή να ερμηνεύεται αν δεν έχει κάποιος από τους δύο την ευθύνη ή και οι δύο? Και οι δύο. Και οι δύο. Με την απόλυτη, πάντα. Με την απόλυτη, ακόμα και στο ελάχιστο σημείο. Μισό λεπτό. Έχουμε ένα ζευγάρι. Και η στάση μιας γυναίκας, ας πούμε ότι είναι αψεγάδιαστη ή στο βαθμό που είναι ανθρωπίνως δυνατό. Και υπάρχει μια απιστία από την πλευρά του άντρα. Πού είναι η ευθύνη της γυναίκας εδώ? Γιατί είναι η ευθύνη και των δύο και δεν είναι μόνο του άντρα? Αυτό είναι μια λίγο ιδιαίτερη, είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Παρ' όλα αυτά θα απαντήσω. Όλα είναι σχετικά, Ζαφύρη. Διότι εσύ μου παρουσιάζεις την εικόνα. Ένας άντρας που απάτησε μία γυναίκα. Πίσω από αυτή την απάτη, πίσω από όλη αυτή την εξαπάτηση, πίσω από αυτή την εξωσυζυγική σχέση, μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να υπάρχει η κατάθλιψη μιας γυναίκας. Μπορεί να υπάρχει η ψυχοσυναισθηματική αποστασιοποίηση. Μπορεί να υπάρχει η απόρριψη, η υποτίμηση ενός συζύγου. Επίσης, μπορεί να υπάρχει ένα μοτίβο. Και πάμε στο κομμάτι της ευθύνης. Ακόμα και αν ο άνδρας έχει
Δεν μ' αρέσει τώρα εντωμεταξύ όλος αυτός ο διαχωρισμός καθόλου. Μπορεί να συμβεί και με άντρα και με γυναίκα η απάτη, να πούμε εδώ πέρα, και ας μην μείνουμε στο στερεότυπο. Αν ένας από τους δύο απατήσει, μπορεί να το έχει σαν μοτίβο. Το ότι ο ένας λοιπόν από τους δύο απατάει και ο άλλος έχει επιλέξει, κατά τη γνώμη μου, σε ένα βαθμό να μην θέλει να το αντιληφθεί, καμιά φορά βλέπουμε πράγματα να περνάνε από μπροστά μας, να συμβαίνουν και για κάποιους δικούς μας λόγους επιλέγουμε να μην τα βλέπουμε. Εκεί είναι το κομμάτι της ευθύνης. Ακόμα και στο ελάχιστο, ο άλλος έχει μία ευθύνη. Ακόμα και στον τρόπο που θα το προσεγγίσει. Μάλιστα. Το παράδειγμα που μου έφερες είναι λίγο ιδιαίτερο. Καταλαβαίνω όμως την δομή. Ναι, υπάρχουν και πράγματα στα οποία κάποιος μπορεί να μην ευθύνεται καθόλου, Ζαφίρη. Δηλαδή, θα σου πω το εξής. Ας πάμε σε κάτι πολύ ξεκάθαρο. Τη βία. Που είναι και πολύ επίκαιρο. Αυτό είναι τελείως ακραίο, είναι εγκληματικό. Εντάξει, εμείς μην τελειώσουμε για την καθημερινή. Δεν υπάρχει ευθύνη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, σε κάποια πράγματα πραγματικά δεν υπάρχει ευθύνη. Αλλά θεωρείτε ότι στα προβλήματα της επικοινωνίας, στα προβλήματα της ερμηνείας του τι σημαίνει σχέση των συγκρούσεων, η ευθύνη ανήκει και στους δύο, απλά μπορεί ποσοστιαία να φέρει. Και άρα η ερμηνεία της θα οδηγήσει και στην επίλυση, όταν είναι πρόθυμοι και οι δύο να κάνουν ένα συμβασμό και μια αποδοχή του δικού τους μεριδίου ευθύνης. Εδώ πέρα αυτό που θα πω είναι ότι αυτό που ήθελα εξ αρχής να πω είναι να σταματήσουμε να ψάχνουμε την ευθύνη, να ζητάμε την ευθύνη. Απλά να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και να κατανοήσουμε και να επιλύσουμε ζητήματα χωρίς να ψάχνουμε υπευθύνους. Μάλιστα. Να μην αναλωνόμαστε. Αυτό Ωραία. Ήθελα να πω. Ωραία. Κυρία Λιάρακου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή συζήτηση και την παρουσία σας στο web.tv του thecaller.gr και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας ως ανθρωπολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσάς να συνεχίσετε αυτό το όμορφο έργο σας. Και ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα. Να είστε καλά.